Πριν πάω στον κύριο Μαργαρίτη, για 30 μόνο δευτερόλεπτα, θέλω να υποβάλω ένα ερώτημα στον κύριο Πατούλη. Έρχεται από την κυρία Μαρία, κύριε Πατούλη, από το Χολαργό, και λέει: γιατί αντιδρά ο Πατούλης για τα αποθεματικά και δεν αντέδρασε για τα ταμεία του Τσάι και τα 90 εκατομμύρια του υγειονομικού? Κάναμε τα πάντα. Μέχρι κατάληψη του Τσάι κάναμε. Και θα σας έλεγα και το θυμόσαι, κύριε Μαργαρίτη, και θα έλεγα ακόμα ότι κάναμε όλες τις νομικές διαδικασίες. Πήγαμε τους ελεκτικούς μηχανισμούς από τη δημόσια διοίκηση. Βρίσκεται στον εισαγγελέα όλη αυτή η διαδικασία και νομίζω ότι ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, ως πρόεδρος μιλώ, έκανε και θα κάνει τα πάντα, γιατί αυτός ο ασφαλιστικός φορέας με τους υγειονομικούς καταραίει, ενώ θα έπρεπε να είναι ο πιο υγιής. Λοιπόν, μας μένουν περίπου 12 με 13 λεπτά και δίνουμε το λόγο στον κύριο Μαργαρίτη. Κοιτάξτε, θα σας κάνω τρεις σύντομες παρατηρήσεις. Ναι. Με μία προϋπόθεση, ότι σε αυτή τη χώρα πρέπει επιτέλους να μιλάμε με τους κανόνες της αλήθειας, χωρίς επικοινωνιακά κόλπα και χωρίς να βαφτίζουμε το κρέας ψάρι. Εξηγούμε. Ακούω το επιχείρημα ότι αν χρειαστεί θα πληρώσουμε μισούς συντάξεις και δεν θα πληρώσουμε τα ομόλογα. Τρίχες. Θα πληρωθούν οι μισθοί και οι συντάξεις, δεν θα πληρωθούν τα ομόλογα, θα γίνει πιστωτικό γεγονός, η χώρα θα μπει στον δρόμο της χρεοκοπίας και μετά δεν θα μπορούμε να πληρώνουμε μισθούς και συντάξεις. Γιατί δεν θα έχουμε λεφτά. Η κυβέρνηση στις 20 Φεβρουαρίου έκανε πολύ καλά που αποφάσισε και μπήκε σε μια συμφωνία. Αλλά να πούμε την αλήθεια. Αυτή η συμφωνία είναι με αγγλικό δίκαιο. Ναι. Που σημαίνει ότι και από το ευρώ να φύγουμε, τα χρέη θα τα πληρώνουμε. Σε ευρώ κιόλας. Ακριβώς. Τα χρέη θα τα πληρώνουμε και αν δεν τα πληρώσουμε, θα κατασχεθούν περιουσιακά στοιχεία της χώρας. Επομένως, μαγκές εδώ δεν έχει. Μαγκές δεν έχει. Το επιχείρημα δεν θέλουμε τα 7,5 δις, είναι τσουρομαγκές που λέγαμε με τους παλιούς όρους όταν ήμασταν με τσιρικάτες. Δεύτερη αλήθεια. Πρέπει να υπάρξει συμφωνία, ναι. Πρέπει να υπάρχουν κοινές γραμμές, ναι. Μπράβο της κυβέρνησης για τα εργασιακά. Μπράβο της. Εμείς δώσαμε σκληρή μάχη όταν ήμασταν συντρικοματικοί, δεν ψήφισαμε τις αλλαγές στα εργασιακά και από τότε άρχισε και ο προβληματισμός για την παρουσία μας στην κυβέρνηση. Αλλά ας πει με ειλικρίνεια και πού θα υποχωρήσει. Όχι ψευτιές. Θα υποχωρήσω μάγκες εδώ και εδώ και εδώ. Δεν μπορεί να κρύβεται σαν τη στρουθοκάμιλο και να μην παίρνει την ευθύνη και το πολιτικό κόστος μερικών υποχωρήσεων. Εμείς για παράδειγμα, και σας το έχω πει ξανά, κύριε Λιάτσο, στις αρχές του 2012 η Δημάρ είχε μια δημοσκοπική άνοιξη. Είχε φτάσει σχεδόν 50-50 με το ΣΥΡΙΖΑ. Είπαμε όμως την αλήθεια, ότι είμαστε μια δύναμη απέναντι στο μνημόνιο, αλλά η Δανειακή Σύμβαση μας δεσμεύει γιατί υπάρχει μια συνέχεια του κράτους. Και ο κόσμος δεν του άρεσε προφανώς και ακολούθησε πιο πολύ τη γραμμή του ΣΥΡΙΖΑ. Μιλάω αρχές του 2012. Ας πάρει λοιπόν την ευθύνη η κυβέρνηση να πει ότι σε αυτά θα υποχωρήσει. Έφερα δύο παραδείγματα. Το παράδειγμα με το ΦΠΑ στα νησιά και το παράδειγμα του Δραγασάκη. Είπε θα κάνουν μια ιδιωτικοποίηση. Τελικά η ιδιωτικοποίηση μία, για να έχει μια διαπραγματευτική βάση είναι σαν τον παπά. Εδώ ο παπάς, εκεί ο παπάς, σου είναι ο παπάς. Ας πούμε μία. Τρίτο και τελευταίο. Το είπα και πριν. Η πράξη νομοθετικού περιεχομένου δεν είναι για την ουσία. Για την ουσία έχει δίκιο και σε μερικά θέματα που λέει και ο κ. Πολάκης. Αλλά κοιτάξτε τώρα. Δεν μπορεί να τις βαφτίζουμε διαφορετικά τις πράξεις νομοθετικού περιεχομένου. Και η προηγούμενη κυβέρνηση, και είπα ότι εμείς αυτό είχαμε και ενοχές, έλεγε ότι θα το κάνω για να πάρω τη δόση μαμούθ το Νοέμβριο του 2012. Έλεγε ότι αν δεν το κάνω αυτό, η Τρόικα, η οποία ερχόταν και έλεγε τα Υπουργεία, δεν θα τα βγάλει πέρα. Δεν μπορώ να ακούω τη θεωρία, ξαναλέω, ότι όταν το κάνουμε οι άλλοι είναι κακό, όταν το κάνουμε εμείς είναι καλό. Είναι σαν τα δακρυγόνα. Δακρυγόνα έργαναν οι προηγούμενοι, ήταν κακά δακρυγόνα. Τα καινούργια δακρυγόνα είναι καλά δακρυγόνα. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Εντάξει. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι το εξής. Αυτό που έχει ανάγκη η χώρα είναι να μιλήσουμε με αλήθεια. Και ξέρετε κάτι, κύριε Γιάτσου, με αυτό θα τελειώσω. Πρέπει να συμβάλλουμε κι εμείς που είμαστε στην πολιτική, στον κόσμο να λέμε τις δύσκολες αλήθειες. Άμα είναι να του χαϊδεύουμε τα αυτιά για τα ψιβαλάκια και μετά να κάνουμε στρίβιν δια του αραβόνος, θυμάστε την ελληνική ταινία, προκοπή δεν θα έχουμε. Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Μαργαρίτη. Θέλετε να πείτε κάτι κύριε Πολάκη? Ναι, να πω μια κουβέντα για να πάμε στον κύριο Τσακάρη, ναι, και στον κύριο Μαρκόπουλο. Μια κουβέντα είναι για να κάνω πιο συγκεκριμένες τις απαντήσεις στα ερωτήματα που έβαλε. Η ελληνική κυβέρνηση δεν κρύβεται κύριε Μαργαρίτη. Όσο αφορά το θέμα των ιδιωτικοποιήσεων, έχουμε πει πάρα πολύ καθαρά. Για μας, ιδιωτικοποίηση. Πετε μία. Τρόπο. Σου είπα, θα σου ναι, πω. Πες μου μία ιδιωτικοποίηση. Θα σου πω. Θες και ιδιωτικοποίηση. Πες μου μία πρόταση, αδερφέ. Μία. Τις ιδιωτικοποίησεις, τις οποίες είχε υπογράψει πρακτικά η προηγούμενη κυβέρνηση, όχι, εμείς δεν θα τις κάνουμε. Πες μου μία. Δηλαδή, να το πω με παράδειγμα. Λίγο γρήγορα. Να μην πει τι δεν έχει, δεν πρέπει. Τι θα γίνει. Μαζί σου, Μάναμ, τι θα γίνει. Πες μου τι πρέπει να γίνει. Εγώ τι θα γίνει. Τα 14 αεροδρόμια στην τιμή του ενός δεν το κάνουν. Ωραία.
Καλά, το τι είμαι στα αεροδρόμια. Δεν το κάνουμε. Το τι είμαι στα αεροδρόμια ήταν υψηλό. Εκεί παντού είναι χάρισμα, δεν είναι ιδιωτικοποίηση. Ωραία, ωραία. Λοιπόν, αν θέλουν κάποιοι, ιδιώτες επενδυτές να συμμετέχουν σε μια αναπτυξιακή κοινοπραξία στην οποία το ελληνικό δημόσιο θα έχει πλειοψηφικό ποσοστό ή δικαίωμα βέτο, εκεί θα το κουβεντιάσουν. Πες μου μία, λοιπόν. Αλλά εμείς τον έλεγχο. Άντε πάλι. Εμείς τον... Μα πες μου, για τόσο δύσκολο είναι, πες μου, ΟΔΙΕ, τα αλογάκια. Και επίσης, θα πάει να μα γιατί θες, συγγνώμη, γιατί θες να πουλήσεις τόσο διακάος. Μα πες μου ένα. Μα ξέρεις γιατί. Στον οργανισμό Λιμένα Πειραιά, να σου το πω ένα παράδειγμα. Στον οργανισμό Λιμένα Πειραιά, με τους Κινέζους, για γεωστρατηγικούς λόγους, αν συμφωνήσουν με 51-49, θα το κάνουν. Κάτω. Αυτό. Ένα λαμβάνω. Αλλά όπως το λέω. Κάτσε, κύριε Πολάκη. Βγαίνει ο Δρίτσας την άλλη μέρα και ο Λεουτσάκος και λέει όχι. Εάν στον Πειραιά συμφωνήσουν οι Κινέζοι με 51-49 και τα λοιπά, έχω για γεωπολιτικούς λόγους, θα το κάνουν. Εγώ, μισόντο, κύριε Γιάτσο, εγώ το άκουσα και σου λέω σωστό. Αλλά πες μου, ισχύει αυτό που είπε λοιπόν ο Δραγασάκης και που λες και εσύ, ή αυτό που ο Δρίτσας και ο Λεουτσάκος. Είναι σε διαπραγμάτευση τα πράγματα. Πάμε στον κύριο Τσαγκάρη. Πάμε στον κύριο Τσαγκάρη. Κύριε Τσαγκάρη. Δουλειά, ξέρεις, κοίτα πώς το λένε την παροιμία. Να δω τον κύριο Τσαγκάρη. Όποιος δεν θέλει, 10 πόσο λένε. Πόσο λένε με την. Όχι, να ξεπουλήσει. 10 μήνες κοκκινή. Να ξεπουλήσει, δεν θα πάει. Να δούμε στον δικό μα κύριο Τσαγκάρη. Άντε πάλι εσύ, δεν θα πουλήσουμε, δεν τελειώνει. Ρε μάνα με αυτό σου λέει κανείς. Κύριε Τσαγκάρη. Κάτσε λίγο, κάτσε κάτι σε πουλά. Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Δεν θα προλάβουμε. Ναι, εντάξει, δεν θα προλάβουμε. Μαργαρίτη, δεν θα προλάβουμε. Δεν μπορεί ο κύριος Πολάκης όταν του λες ότι ρε αδερφέ, αυτό που λες έχει βάση, είναι θετικό. Ναι. Και του λες μετά, κοίταξε αγόρι μου, προσδιορίσε το πρακτικά. Δεν μπορεί μετά ας πούμε, να πετάει την μπάλα στην εξέδρα. Λοιπόν, δεν πετάω καμιά μπάλα. Πάμε στον κύριο Τσαγκάρη. Πάμε στον κύριο Τσαγκάρη. Κύριε Τσαγκάρη, εσείς σαν καλός οικονομολόγος που είστε, θέλω να μας δώσετε, να πείτε στους τηλεθεατές μας, τι εικόνα έχετε, τι εικόνα έχετε σχηματίσει μέχρι τώρα, προς τα πού πάει το πράγμα. Είμαστε κοντά σε λύση. Έχω πάρα πολλά ερωτήματα από τους τηλεθεατές, αν υπάρχει πρόθεση για ρήξη, αν υπάρχει plan B για έξοδο. Έχει κουραστεί, λέει ο κόσμος. Μας έχει, λέει, κουράσει αυτή η ιστορία, λέει ο κύριος Αργύρης, για παράδειγμα. Επισήμανα και πριν ότι... Πώς πάει η διαπραγμάτευση, τι εικόνα έχετε εσείς? Λέμε ότι θέλουμε μια συμφωνία, γιατί το κόστος της μη συμφωνίας είναι απροσδιόριστο. Ναι. Απ' την άλλη, δεν πρέπει να ξεχνάμε. Το αντέχει το κόστος της μη συμφωνίας η Ευρώπη, αυτό που διαλαλούν. Εκεί είναι το ένα θέμα, λοιπόν, ναι, ότι οι Ευρωπαίοι κατ' επανάληψη έχουν πει ότι δεν θα μπορούσαν να δεχτούν κούρεμα χρέους, θυμίζω, ναι, γιατί να μην χάσει ο Ευρωπαίος φορολογούμενος κλπ. Ναι. Εάν λοιπόν δεν αντέχουν κούρεμα, πολλό δε μάλλον δεν αντέχουν μία άτακτη έξοδο της Ελλάδας από την Ευρωζώνη, ναι, μία δικαστική διαδικασία η οποία θα προέκυπτε, για να εξετάσει πώς χρέη με ομόλογα μετατράπηκαν σε διακρατικά χρέη. Μια δικαστική διαδικασία θα άνοιγε πάρα πολλά θέματα, γιατί σήμερα το χρέος της Ελλάδας προς ομολογιούχους είναι πολύ μικρό σαν ποσοστό στο συνολικό δημόσιο χρέος. Ναι. Επομένως, έχουν και οι Ευρωπαίοι πρόβλημα, πλέον του συστημικού προβλήματος που, ναι, θα προέκυπτε, ότι το χιλιοεπομένο, αν η Ελλάδα ξεκινούσε αυτό το χώρο, ναι, ποιος θα ήταν ο επόμενος και όλα αυτά. Ναι. Απ' την άλλη, εγώ απευθύνομαι στην ελληνική πλευρά, γιατί όλοι είμαστε με την ελληνική πλευρά τώρα. Πρέπει να επισημάνουμε δύο πράγματα. Το πρώτο είναι ότι έχουν ήδη γίνει δύο συμφωνίες με τους Ευρωπαίους και το πρόβλημά μας δεν λύθηκε. Αναφέρομαι και στο πρώτο και στο δεύτερο μνημόνιο. Mm-hmm. Επομένως, αναζητάμε σήμερα ένα νέο πλαίσιο συμφωνίας που θα μπορέσει να ακαταστήσει την Ελλάδα ευρωπαϊκή χώρα. Και αυτό είναι για μένα το μεγάλο ζήτημα. Τι αίσθηση έχετε, μπορείτε να μας πείτε? Πάμε σε λύση. Τι πιστεύετε? Νομίζω ότι θα βρεθεί μια λύση. Θα βρεθεί λύση. Απλώς πρέπει να προσέξει πάρα πολύ η κυβέρνηση. Και να καταλάβει ένα πράγμα, ο αντίπαλός της δεν είναι τα άλλα κόμματα, ο αντίπαλός της είναι τα προβλήματα. Σωστό. Τα προβλήματα είναι τεράστια. Πολύ και σωστό. Έχουν διαμορφώσει μέσω πολιτικό χρόνο δύο χρόνια, άμα κρίνουμε τους προηγούμενους. Μάλιστα. Δεν έχει λοιπόν άπειρο πολιτικό χρόνο η κυβέρνηση. Το φτιάχνει μόνη της, αν θέλετε, το δικό της πολιτικό χρόνο, σύμφωνα με τις επιτυχίες. Τις τελευταίες δηλώσεις πώς τις αξιολογείτε, κύριε Τσαγκάρη, του Γιούνκερ, του Ντάισεμπλουμ και δεν τα μου λένε, είναι πολεμικά ανακοινοθέντα όλα αυτά, ξέρετε, σε περίοδο πολέμου. Εγώ δεν τα ακούω πάρα όχι, πολύ. Μιλάω αυτά για τα θετικά που λένε τώρα. Και τα θετικά και τα αρνητικά. Όπως λένε θετικά, κύριε Λιάτσο. Δεν τα υπολογίζετε. Σήμερα. Όχι, αύριο το πρωί μπορεί να μας πούν ξανά αρνητικά. Μάλιστα. Η κυβέρνηση η ελληνική διαπραγματεύεται.
Πράγματι έχει θέσει πολλά θέματα. Έχει θέσει θέμα γερμανικών αποζημιώσεων. Αφήστε τις απαντήσεις των άλλων, επαναλαμβάνω. Έχει θέσει θέμα κουρέματος του χρέους. Η λαλίστατη κυρία Λαγκάρτ και οι υπηρεσίες κυρίως, οι οποίες σε κάθε αξιολόγηση γνωμάτευαν, θυμίζω ότι το χρέος τελικό δεν είναι βιώσιμο, τώρα έχουν σοπάσει. Δεν τους ακούμε να μιλούν δεν από αυτού. Δεν μιλάνε για αυτό καθόλου. Όχι, καθόλου δεν μιλούν από αυτού. Το Bloomberg σήμερα εγκαλεί το Δουνουτού για τα λάθη του. Ναι, το Bloomberg ναι, σήμερα βεβαίως, υπάρχει βεβαίως δημοσίευμα που εγκαλεί το Δουνουτού για τα λάθη του. Ότι κακώς μας λοιπόν, η Ελλάδα έχει μπει. Ότι κακώς αυτό μας να καταλάβουμε. Η Ελλάδα, κοιτάξτε, προσπαθεί να επιβιώσει σε ένα γάμο χωρίς αγάπη. Το έχω πει πολλές φορές. Προσπαθεί να βρει ένα περπάτημα. Προσπαθούμε να επιβιώσουμε σε ένα γάμο χωρίς αγάπη. Ναι. Έχουμε ορίσει τα δάνεια ως αλληλεγγύη. Αυτό οδηγεί σε διαζύγιο. Με συγχωρείτε. Έχουμε, αυτό οδηγεί σε διαζύγιο. Μιλούμε να πω κάτι. Επειδή οι λέξεις κάπως προσδιορίζονται. Έχουμε ονομάσει αλληλεγγύη το δανεισμό. Έχουμε ένα μηχανισμό χρεοκοπίας που είναι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και τον ονομάζουμε δανειστή. Ξεχνώντας ότι τον προσέλαβαν οι Ευρωπαίοι για να τους βοηθήσουν ως τεχνικό σύμβουλο. Λοιπόν, είναι δύσκολη η διαπραγμάτευση. Ευχόμαστε να πετύχει και να θυμούνται ότι έχουμε συμφωνήσει άλλες δύο φορές χωρίς καλό αποτέλεσμα για την ελληνική πλευρά. Μάλιστα. Αυτό θέλω. Φτωχοποιήσαμε την Ελλάδα, έχουμε εξαντλήσει τους Έλληνες, ερημώνει και μαραζώνει η χώρα. Αυτό να καταλάβουμε. Τα λουκέτα είναι εδώ. Ακριβώς. Για να δούμε λίγο πριν πάμε στο Δημήτρη τον Μαρκόπουλο, ο οποίος θα μας δώσει και το ρεπορτάζ, γιατί είναι πολύ καλός στα οικονομικά ο Δημήτρης. Και την εκτίμησή του προς το που πάει το πράγμα. Να δούμε Δημήτρη για μισό λεπτό. Και με πολύ δυνατό ρεπορτάζ πάντα, επειδή δεν μπορεί να μιλάει. Το διαβάζουμε. Κάθε Κυριακή τον διαβάζουμε. Για να δούμε το πρωτοσέλιδο της Κόντρα Νιούς. Τι έχει πρώτο θέμα. Πολύ ενδιαφέρον θέμα, φίλες και φίλοι. Αφού χρεοκόπησαν τη χώρα, πάνε για χρεοκοπία και το κόμμα. Βάρεσαν κανόνη Νέα Δημοκρατία και Σαμαράς. Οι πιστωτές δέσμευσαν τους λογαριασμούς. Οι εργαζόμενοι είναι απλήρωτοι, η τράπεζα ετοιμάζει έξωση για τα οφειλόμενα ενοίκια, τα ταμεία είναι άδεια και τα χρέη από τα θαλασσοδάνεια ξεπερνούν τα 140 εκατομμύρια ευρώ. Αυτά έκανε ο Σαμαράς και κατάτσε την Νέα Δημοκρατία στο πρωτοσέλιδο που βλέπετε, θα το δείτε και αύριο στα περίπτερα της Κόντρα Νιούς. Κρίσιμη συνάντηση αύριο Αλέξη Μέρκελ. Το συμφέρον της Ευρώπης είναι να βρεθεί γρήγορα λύση στα προβλήματά μας και άλλο θύμα των ντοκογλύφων δανειστός μας. Αυτοκτονία σοκ, πατέρα δύο παιδιών στην Κόρυθο για χρέη. 2,5 ώρες θα έλεγαν Τσίπρας Μίλλερ, συζήτησαν για τη σύσταση εταιρείας κοινοπραξίας για την εκμετάλλευση του αγωγού φυσικού αερίου Greek Stream. Bloomberg δεν έπρεπε να είχαμε δανειστεί το 2010 για να πληρώσουμε τους ιδιώτες των κογλύφων, αυτό που μας είπε πριν ο κ. Τσαγκάρης. Έκθεση ΟΣΑ, οι Έλληνες είναι η τρίτη σκληρότερη εργαζόμενη παγκοσμίως. Και το άρθρο του κ. Κουρή στην πρώτη σελίδα με τίτλο Κόντρα σε όλα. Μάθημα πρώτον, επιτιθέμεθα πάντα πρώτοι εμείς. Επειδή τα τελευταία χρόνια βλέπουμε πολλούς εξυπνάκηδες Ευρωπαίους να προσπαθούν να μας προσβάλλουν, άλλοι μας λένε τεμπέληδες, άλλοι να μας λένε φοροφυγάδες και άλλοι κλέφτες, σας προτείνουμε την εξής απλή συνταγή. Μόλις βλέπετε κάποιο Γερμανό, Γάλλο, Άγγλο, Ισπανό, Πορτογάλο, Ολλανδό ή Βέλγο που να θέλει να σας πιάσει κουβέντα, θα του λέτε πρώτα εσείς. Μπορείτε να μας πείτε αν ξέρετε εσείς, ο πατέρας σας, ο θείος ή ο ξάδελφός σας, πόσους έχετε σκοτώσει στον πόλεμο και αν είχαν συμμετάσχει σε βασανιστήρια αντιπάλων τους. Και έχει διάφορα άλλα παραδείγματα. Πολύ ενδιαφέρον το άρθρο του Γιώργου Κουρή. Θα το διαβάσετε αύριο. Πάμε στον. Είναι επίκαιρο το άρθρο του κυρίου Κουρή. Σήμερα οι Γερμανοί δικάζουν το φύλακα των ΕΣΕΣ, το λογιστή του Auschwitz. Μάλιστα. Έτσι, σωστό. Έτσι. Δημήτρη. Επειδή μεταφέρθηκε μια εικόνα θετική από τα διεθνή δημοσιεύματα, εγώ θα σταθώ στα διεθνή δημοσιεύματα. Bloomberg και CNBC σήμερα αναφέρονται σε προβλήματα και μείωση, σχέδιο μείωσης ρευστότητας από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Να τονίσουμε ότι την Πέμπτη, όπως κάθε εβδομάδα, έχουμε το μαρτύριο της σταγόνας και πληροφορίες αναφέρουν ότι μάλλον θα πάρουμε λιγότερα χρήματα. Αυτά για όσους σκέφτονται μάλιστα και τα δημοψηφίσματα ή ενδεχόμενη προσφυγή στις κάλπες για εθνικές εκλογές. Η δική μου πληροφόρηση από πολύ καλά ενημερωμένη ευρωπαϊκή πηγή αναφέρει ότι όποιοι συζητούν για εκλογές ή δημοψηφίσματα, μάλλον θα πάνε σε τέτοιου είδους διαδικασίες με ένα capital control στις τράπεζες. Για όσους δεν γνωρίζουν τι είναι capital control, θα πηγαίνουμε και θα παίρνουμε από τις τράπεζες 100 ή 200 ευρώ. Τώρα, για τα απόνερα της μεταφοράς των αποθεματικών των οργανισμών του τοπικής αυτοδιοίκησης. Αυτή τη στιγμή, όπως είπα και πριν, συντελείται μια χρεοκοπία εσωτερικού, κατά το κουκουέ εσωτερικού, το πρόδρομο κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ. 700 μονάδες σήμερα το χρηματιστήριο, κανένας δεν μιλάει. Έχουμε εκροή καταθέσεων της τάξης των 80 έως 100 εκατομμυρίων ανασυστημική τράπεζα. Ουσιαστικά δηλαδή έχει δημιουργηθεί ένα ντόμινο από αυτό το πρόβλημα, γιατί κακά τα ψέματα οι πολίτες σήμερα ανησύχησαν με αυτό που είδαν. Γιατί να λέμε και την αλήθεια, να λέμε και μερικές αλήθειες, και δεν θα πάρω πολύ χρόνο. Προεκλογικά ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είπε τίποτα για δεσμεύσεις χρημάτων
Είτε πρόκειται για την τοπική αυτοδιοίκηση, είτε ενδεχομένως προκύψει και κάτι άλλο. Ο κόσμος φοβήθηκε. Και πιστέψτε με, επειδή έχω και επαφές με διεθνή μέσα ενημέρωσης, και τα διεθνή μέσα ενημέρωσης ψάχνουν αυτό που λένε what's next. Τι είναι το επόμενο. Και θα κλείσω με το γεγονός ότι έχουμε μία μακρά. Δεν σας διέκοψα. Έχουμε μία μακρά σε διαδικασία διαπραγμάτευση, για την οποία κανένας δεν λέει τίποτα. Τι σημαίνει αυτή η διαπραγμάτευση για την πραγματική οικονομία. Να μεταφέρω κάποιο ρεπορτάζ λοιπόν, να πω ότι funds τα οποία είχαν ενδιαφέρον για επενδύσεις στον τουρισμό στη χώρα μας αποσύρονται. Να πω ότι λόγω της γεωστρατηγικής τροφής της χώρας μας στη Ρωσία, Ελληνοαμερικάνοι επιχειρηματίες οι οποίοι ήταν έτοιμοι να έρθουν στην Ελλάδα αποσύρονται. Και ουσιαστικά αυτή η πολιτική αβεβαιότητα, η οποία ενδεχομένως δεν ενδιαφέρει ένα μέρος του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί πιστεύω ότι υπάρχει και ένα μέρος του ΣΥΡΙΖΑ το οποίο σκέφτεται και δρά λογικά. Αλλά ένα άλλο μέρος δεν το ενδιαφέρει. Έχουμε καταλάβει όλη αυτή η αβεβαιότητα τι δημιουργεί στους δυνητικούς πιθανούς επενδυτές, αλλά και σε όσους βρίσκονται αυτή τη στιγμή στη χώρα μας. Εγώ λοιπόν επιμένω, έχουμε μια χρεοκοπία εσωτερικού, κατά το κουκουέ εσωτερικού. Θα πρέπει λοιπόν να προσέξουμε πάρα πολύ αυτή η χρεοκοπία εσωτερικού μην οδηγήσει σε πολύ χειρότερες μορφές χρεοκοπίας. Ευχαριστώ πολύ. Θέλω να κλείσουμε με τον κύριο Πατούλη, αν θέλει να πει μια φράση, μια σκέψη. Να ακούσουμε τον κύριο Πατούλη, τον οποίο θέλω να τον ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήρθε σε μια κρίσιμη μέρα, γεμάτη εξελίξεις, και μας έκανε την τιμή να βρίσκεται εδώ απόψε στην εκπομπή. Μεγάλη τιμή και δική μου, μαζί με τους συνδετημόνες σας και προσωπικά εσείς, που πράγματι έχετε κάνει πολλούς να ξενυχτάνε από τότε που αρχίσατε να έχετε αυτή την εκπομπή. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Πατούλη. Από εκεί και πέρα, να πούμε ότι πάνω απ' όλα μας ενδιαφέρει η χώρα. Θα πρέπει οι θεσμοί να σέβονται ο ένας τον άλλον. Και φυσικά στις επόμενες μέρες θα έχουμε εξελίξεις, ελπίζω έστω θετικές. Μετά από αυτά που άκουσα και από άλλους και από τον κύριο Πολάκη. Και ο κύριος Πολάκης σήμερα μας είπε σημαντικά πράγματα. Να δημιουργηθούν κάποιες άλλες πολιτικές απόψεις και προϋποθέσεις. Μακάρι, βεβαίως. Από εκεί και πέρα, να πούμε ότι η ανάπτυξη της χώρας είναι το ζητούμενο. Ανάπτυξη της χώρας χωρίς ανάπτυξη της αυτοδιοίκησης δεν υπάρχει. Και φυσικά πάνω απ' όλα μας ενώνει η αγάπη μας για αυτή την πολύποθη πατρίδα, όπου και αν πιστεύει κανείς σήμερα, γιατί βλέπετε τα κύματα, ένας πιστεύει σήμερα εδώ, άλλος μετακινείται κάπου αλλού, αρκεί να καταλάβουμε ότι αν δεν βάλουμε ο καθένας το λιθαράκι του και την προσπάθειά του, αυτή η χώρα δεν σώζεται. Μάλιστα. Θέλω να ευχαριστήσω πολύ τον κύριο Γιώργο Πατούλη, τον κύριο Παύλο Πολάκη, τον κύριο Πάνο Παναγιωτόπουλο, τον κύριο Γιώργο Λαμπρούλη, τον κύριο Θόδωρο Μαργαρίτη, τον κύριο Δημήτρη Τσαγκάρη και τον κύριο Δημήτρη Μαρκόπουλο. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους σας. Έγινε νομίζω μια καλή συζήτηση, ακούστηκαν ενδιαφέροντα πράγματα. Πάνω απ' όλα θέλω να ευχαριστήσω εσάς για το ενδιαφέρον σας και τη στήριξή σας σε αυτή την προσπάθεια. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 12 το βράδυ εδώ στο Κόντρα. Να είστε πάντα καλά. Καλή σας νύχτα.